γραμμή την 1η Μάη του 1886, τους χιλιάδες εργάτες στο Σικάγο και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ που αγωνιζόταν και πέτυχαν την καθιέρωση του 8ωρου και την κυριακάτικη αργία. Θυμάμαι τους καπνεργάτες του 1936 στη Θεσσαλονίκη που καλούνταν και τότε να πληρώσουν την κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας που πρωτοστάτησαν σε απεργίες και συγκρούσεις και με την πάλη τους κέρδισαν την αύξηση του μερομίσθιου τους. Θυμάμαι τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής του 1944 που παραδόθηκαν στο γερμανό κατακτητή από την ελληνική άρχουσα τάξη και αλήγιστη στάθηκαν μπροστά στα τουφέκια των φασιστών. Αποδίδουμε χώρο τιμής στα χιλιάδες θύματα της εργατικής τάξης στη χώρα μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο που βρέθηκαν εκτεθειμένα στην πανδημία του κορονοϊού για τα κέρδη των λίγων. Οι εργαζόμενοι και οι λαοί ούτε μπορούμε ούτε πρέπει να πληρώσουμε ξανά. Θυμάμαι την φετινή Πρωτομαγιά, τους χιλιάδες νεκρούς εργάτες που έπεσαν στην ανηρύνευτη πάλι με τους εκμεταλλευτές μας και συνεχίζουμε να μένουμε δυνατοί στον αγώνα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Κάθε φορά βρίσκουν και ένα άλλο όνομα να βαφτίσουν την κρίση που δημιουργεί τη δική τους περιβόητη ανάπτυξη. Η ανάπτυξη που βασίζεται στο κέρδος, η ανάπτυξη για τους λίγους, για μια χούφτα πλουτοκράτες, είναι αυτή που δημιουργεί την ανεργία, τη φτώχεια, τη δουλειά χωρίς δικαίωμα για τους πολλούς που στέλνει χιλιάδες εργαζόμενους ακόμα σε ομαδικούς τάφους της ΗΠΑ. Το παράδειγμα της ανάπτυξης στον τουρισμό και την εστίαση όλα αυτά τα χρόνια το επιβεβαιώνει. Τα τελευταία 10 χρόνια οι επιχειρηματικοί όμιλοι κέρδισαν πάνω από 120 δις. Αλήθεια, τι έγινε όλος αυτός ο πλούτος? Οι επιχειρηματίες σε τουρισμό και επισητισμό δεν έχουν πρόβλημα ρευστότητας και ζητάνε ακόμα περισσότερα. Σε αντίπερα όχθη εμείς οι εργαζόμενοι βλέπαμε χρόνο με το χρόνο να χάνουμε όλο και περισσότερα σε μισθούς και δικαιώματα. Γενικεύτηκε η περιτροπή σε εργασία, η ενοικίαση, η σύμβαση μιας μέρας, η ορισμένου χρόνου συμβάσεις. Μειώθηκε το εισόδημά μας, εμπορευματοποιήθηκε η υγεία, μειώθηκαν οι συντάξεις και αυξήθηκαν τα όρια συνταξιοδότησης σε βαθμό που θα πηγαίνουμε απευθείας από τη δουλειά στον τάφο. Στις σημερινές συνθήκες κανείς δεν νοιάστηκε πώς θα βγάλουμε πέρα αυτό το τετράμινο χωρίς να μπορούμε να πληρώσουμε το ενοίκιο, χωρίς να μπορέσουμε να πάρουμε ούτε ψωμί για την οικογένειά μας. Και εμείς με αυτόν τον τρόπο λέμε ένα: χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη, χωρίς αφεντικά, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη, χωρίς αφεντικά. Θυμάμαι τους αγωνιστές και τους νεκρούς της τάξης μας. 1η Μάη 2020. Να μην ξανάρθει τέτοια εποχή για τον αγρότη, τον εργάτη, τον αυτοαποσχολούμενο, τον κάθε δικαιούχο να μπορεί να ζει ανθρώπινα και την επόμενη μέρα. Οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που εδώ και μέρες δίνουμε τη μάχη για να σταθούμε όρθιοι δίπλα στους μαθητές μας με όλα τα μέσα, ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με τους εργαζόμενους στην υγεία, στα σούπερ μάρκετ, στις ταχυμεταφορές, στα εργοστάσια, στον επισητισμό, τουρισμό και σε όλους τους χώρους δουλειάς. Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να ληφθούν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία της υγείας και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης και του λαού. Παλεύουμε για αποκλειστικά
ειδικά δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλα τα παιδιά, για μέτρα στήριξης των σχολείων. Στεκόμαστε απέναντι. Λεφτά γιατί είναι η υγεία και όχι για τον έτο. Τα ασφαλεία. Λεφτά γιατί είναι η υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ, τα ασφαλεία. Στεκόμαστε απέναντι στους αντιεκπαιδευτικούς σχεδιασμούς και την αθλειότητα της κυβέρνησης να καταθέσει νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας με κλειστά σχολεία. Να αποσυρθεί, να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο που χειροτερεύει το σχολείο και υψώνει νέους ταξικούς πραγμούς. Η 1η Μάη μας θυμίζει την τεράστια αλήθεια ότι ο πιο θανατηφόρος ιός είναι ο καπιταλισμός. Επιδίωξη του μεγάλου κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών τους είναι τα έκτακτα ανεργατικά μέτρα που πάρθηκαν με αφορμή την πανδημία να παραμείνουν και για την επόμενη μέρα. Υπάρχει όμως δρόμος για την επόμενη μέρα. Είναι η οργάνωση όλων των εργαζόμενων, Ελλήνων και μεταναστών, ανεξάρτητα τη σχέση εργασίας, μέσα στον τόπο δουλειάς, στον κλάδο, με συνδικάτα, ταξικά και όχι εργοδοτικά. Η λύση βρίσκεται στον ανυποχώρητο αγώνα μαζί με το κίνημα των φτωχών αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων για να ανατραπεί οριστικά η εξουσία των καπιταλιστών, των επιχειρηματικών ομίλων, για να έρθει η ώρα θα κάνουμε κουμάντο εμείς οι εργαζόμενοι στον πλούτο που παράγουμε με κριτήριο την ικανοποίηση των δικών μας σύγχρονων αναγκών. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός. Είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός!